Η απόφαση του πανίσχυρου Σιίτη, ερωμένου Μοκτάντα Αλ-Σάντρ, να αποχωρήσει από την πολιτική προκάλεσε εμφύλια σύραξη στη Βαγδάτη, με τους οπαδούς του να βγαίνουν οπλισμένοι στους δρόμους και να συγκρούονται με Σουνίτες, με σφοδρές συγκρούσεις να λαμβάνουν χώρα σε όλη την πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις. Νωρίτερα, οι οπαδοί του Σάντρ εισέβαλαν μέσα στη φρουρούμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης, όπου βρίσκονται όλα τα κυβερνητικά κτίρια και οι πρεσβείες, και κατέλαβαν το παλάτι του Προέδρου Μπαρχάμ Σαλίχ, ο οποίος αναγκάστηκε να εκενωθεί με ελικόπτερο, ενώ οι διαδηλωτές έκαναν μπάνια στην πισίνα του. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι οπλισμένες, ενώ έχουν σημειωθεί εκτός από πυροβολισμούς και εκρήξεις, βομβαρδισμοί από όλμους. Καλούμε για μια κυβέρνηση απαλλαγμένη από τη διαφθορά και αυτά είναι τα αιτήματα του λαού, είπε ένας διαδηλωτής έξω από το κτίριο, ανάμεσα σε πλήθη διαδηλωτών, που έφεραν πλακάτ με τη φωτογραφία του Σάντρ και εθνικές σημαίες. 12 οπαδοί του Μοκτάνα Σάντρ έχουν σκοτωθεί και 270 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιατρικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο.